Φίλες και φίλοι, ο τόπος μας περνά μέσα από μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων που οφείλουμε στο μέτρο των δυνάμεών μας να τις αντιμετωπίσουμε αν θέλουμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Άλλωστε, η ελπίδα δεν βρίσκεται στα λόγια της θεωρίας. Βρίσκεται στο αποτέλεσμα της μεθοδικής δουλειάς, της συλλογικής προσπάθειας. Στο Δήμο Τρίπολης έχουμε ζήσει τα διέξοδα των κατεστημένων νοοτροπιών και των μικροκομματικών συμφερόντων που κλόνησαν τη σχέση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Και βεβαίως οι κατεστημένες νοοτροπίες δεν ήταν μόνο μέσα στην εξουσία, αλλά και γύρω από αυτήν. Αυτός ήταν και ο λόγος που νέες ιδέες και πρωτοπόρες, αντισυμβατικές προτάσεις, δεν μπορούσαν να βρουν ζωτικό χώρο για να αναπτυχθούν. Έτσι, αργά αλλά σταθερά, διαμορφώθηκε μια μετριότητα που συντηρείται από αναχρονιστικές αντιλήψεις. Αυτά τα δεδομένα της μετριότητας οφείλουμε να ανταλλάξουμε αν θέλουμε να πάμε μπροστά. Αν κάτι χρειαζόμαστε στον τόπο μας, είναι να σκεφτούμε και να πράξουμε έξω από τα συνηθισμένα και τα αναμενόμενα. Πέρα από την πρόταση που δημιούργησε αίσθηση για περιορισμό της θητείας των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων σε 2 και 3 αντίστοιχα, ένα ακόμα παράδειγμα είναι η πρόταση για συμβουλευτικές επιτροπές έργου πολιτών. Με την πρόταση αυτή διευρύνεται η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το Δήμο και αξιοποιείται έμπρακτα η ευρύτερη δυνατή γνώση και εμπειρία. Με τις συμβουλευτικές επιτροπές έργου πολιτών φέρνουμε κοντά στο Δήμο όλους εκείνους που ήθελαν να προσφέρουν, αλλά μέχρι σήμερα έβρισκαν κλειστές τις πόρτες. Ανανέωση σε ιδέες, ανανέωση σε πρόσωπα. Αν πράγματι θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, τότε είναι ευθύνη μας να γίνουμε εμείς η αλλαγή που θέλουμε στο Δήμο μας, στον τόπο μας. Ήρθε η στιγμή να πιστέψουμε στον εαυτό μας και να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε. Είναι η στιγμή να αμφισβητήσουμε όλους αυτούς που μας ζητούν να συμβιβαστούμε με το λιγότερο, ενώ μπορούμε και αξίζουμε το περισσότερο. Είναι η στιγμή να βάλουμε τον πήχη ψηλότερα, γιατί πολύ απλά αξίζουμε καλύτερα. Σήμερα παρουσιάζουμε τις δράσεις μας για τον πολιτισμό και μάλιστα θέλουμε να ενεργοποιήσουμε πολιτιστικές αξίες του τόπου μας που μένουν αδρανείς και δεν αξιοποιούνται. Αξίες δρόσες, εφόδια για το παρόν και το μέλλον, που μέσα από σωστό σχεδιασμό μπορούν να οδηγήσουν στην τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη και αυτής της περιοχής και του συνόλου όμως του Δήμου μας. Σε αυτή τη γη, σε αυτό το χώμα, έχει θεμελιωθεί ένας μοναδικός πολιτισμός. Η ανάδειξή του δεν είναι μόνο μια ευθύνη που κληρονομούμε από την ιστορία. Είναι ταυτόχρονα μια ευθύνη που φωτίζει το μέλλον του τόπου. Στο μέλλον αυτό έχουμε θέση και οφείλουμε και εμείς με τη σειρά μας να παράγουμε πολιτισμό, να ανανεώσουμε και να εμπλουτίσουμε αυτό που παραλάβαμε. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας, μου δίνεται η ευκαιρία μέσα από το θέμα της σημερινής εκδήλωσης να κάνω μία διάκριση και να ξεκαθαρίσω κάτι. Ο πολιτισμός που έχει ρίζες στο παρελθόν μεταφέρει αξίες διαχρονικές που είναι ανάγκη να αναδειχθούν και πάνω τους να στηρίξουμε την προσπάθεια για κάτι καλύτερο. Η πολιτική όμως που έχει ρίζες στο παρελθόν είναι ανάγκη για τον τόπο και καλό για όλους μας να ξεριζωθεί. Το τι έφερε αυτή η πολιτική στο Δήμο μας, στην Τεγέα και στα χωριά μας, είναι σε όλους γνωστό. Όπως γνωστή είναι και η ανακύκλωση των ίδιων και των ίδιων υλικών που φθήρονται μέσα στον χρόνο. Όμως το μέλλον, όπως πολλές φορές έχω πει, δεν μπορεί να χτιστεί με φθαρμένα υλικά του παρελθόντος. Η φρεσκάδα, ο δυναμισμός, η διαφορετική σκέψη, η συνεργασία, η αξιοποίηση της συλλογικής γνώσης και εμπειρίας, αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να καταφέρουμε να κερδίσουμε το στοίχημα της επόμενης μέρας και έτσι να αλλάξουμε στην πράξη τα δεδομένα. Μαζί σας, με τη στήριξή σας, αλλάζουμε τα δεδομένα στο Δήμο Τρίπολης. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους σας. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαι σε θέση να πω ότι εκ προημίου αλλάζεις τα δεδομένα εφόσον βάζεις πολύ ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων σου και στο πρόγραμμά σου τον πολιτισμό.
Γιατί δεν σας κρύβω, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο πολιτισμός σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, αλλά και στην Τρίπολη, δεν μπορεί να μένει στατικός. Ο πολιτισμός για μας είναι ένα κεφάλαιο αναξιοποιητό που πρέπει να τον ενεργοποιήσουμε. Όταν λοιπόν συζητούσαμε με τον Νίκο και προσπαθούσαμε να αναλύσουμε τι είναι αυτό που λείπει στην πολιτιστική διάσταση αυτής της πόλης, καταλαβαίναμε ότι η συζήτηση συνεχιζόταν συνέχεια και από το ένα θέμα πηγαίναμε στο άλλο και ανοίγαμε πολλά κεφάλαια που αφορούσαν το πολιτιστικό περιβάλλον της πόλης μας και για το οποίο δεν έχει γίνει τίποτα. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία καταλήξαμε, εφόσον ο Νίκος πήρε τη μεγάλη απόφαση να ηγηθεί μιας παράταξης που θα αλλάξει τα δεδομένα στο Δήμο της Τρίπολης, είπαμε να δημιουργήσουμε ένα κατεξοχήν πρόγραμμα πολιτισμού και να ξεφύγουμε λίγο από τα δεδομένα που παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές κάποιες μικρές φράσεις που όλοι θα έχετε δει, ότι να φτιάξουμε το Ματζούνιο, να δούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Στεγέας, να δούμε, δηλαδή να μιλήσουμε για τον πολιτισμό μόνο στις απλές αναγνώσεις ενός προγράμματος, ενός υποψηφίου. Για μας λοιπόν, το πρόγραμμα του πολιτισμού για την παράταξη Τρίπολη αλλάζουμε τα δεδομένα είναι ένα πρόγραμμα που θέλει να αξιοποιήσει τις πολιτιστικές αξίες του Δήμου της Τρίπολης με σκοπό τη βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη. Αυτό το πρόγραμμα είναι μια διαδικασία που θα διαχειριστούμε μαζί με όλους τους φορείς τις πολιτιστικές αξίες της ευρύτερης περιοχής με σκοπό την πολιτιστική αναβάθμιση του Δήμου. Σε αυτό λοιπόν που σας παρουσιάζουμε σήμερα, παρουσιάζουμε μια σε πρώτη ματιά μεθοδολογία πώς λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράξη ένα πολιτιστικό πρόγραμμα.